είστε, πού είστε, δεν σας βλέπω. Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σου, Πέτρο, Πέτρου. Καλημέρα σε όλους εκεί στην παρέα. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, δεν σας ζηλεύω καθόλου. Σήμερα δεν σας ζηλεύω καθόλου. Γιατί? Δεν έχουμε ήχο. Δεν έχουμε ήχο, δεν μας ζηλεύει καθόλου. Είναι λογικό να μην μας ζηλεύει καθόλου, γιατί είναι σε μια βρύση δίπλα. Έχει ηλιοφάνεια, θα έχει κρύο νεράκι. Είναι μαζεμένο όλο το χωριό. Έχει κόσμο, είναι πανηγύρι, γίνεται χαμός, ε. Είναι εκτός Αθήνας. Αυτό τέλος. Είναι πολύ φιλόξενη η Δραμηνή ούτως ή άλλως. Παιδί, συγγνώμη, όμως θέλω να ρωτήσω, μόνο εμείς δεν ακούμε ή δεν ακούει και ο κόσμος που μας βλέπει? Νομίζω ότι δεν ακούει κανένας. Δεν ακούει κανείς. Στην παρέα, μ' ακούτε? Σε ακούμε μια χαρά, εσύ. Ωραία, σας ακούω και εγώ τώρα. Ίσως όρθιο θα είναι καλύτερα τώρα παρά προηγουμένως στη βρύση. Λοιπόν, είπα προηγουμένως ότι είναι νερό το πρωί. Και ο λόγος είναι ότι μου έχουν πει εδώ ότι αν πιεις νερό εδώ στην καλή βρύση που βρίσκεται δυτικά της Δράμας, παντρεύεσαι και μένεις εδώ στο χωριό. Και επειδή εμένα μου άρεσε Πέτρο, πάρα πολύ. Πέτρο, Πέτρο, Πέτρο. Να πίνω νερό το πρωί. Πέτρο, ναι. Ένα μπουκαλάκι να φέρεις μαζί σου, σε παρακαλώ. Ναι. Η μύτη τη λύση. Κάτσε Αγία. Σε θερμό. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Έχουμε πολλά κορίτσια. Και όχι μόνο. Καλά, 16 κιλό φέρε. Θα κάνω μία δημοσκόπηση και θα σου πω τουλάχιστον πόσα κιλά να πάρω το νερό. Λοιπόν, πόσα λίτρα μάλλον. 16 λίτρα. Είναι μεγάλη γιορτή εδώ στο... μεγάλη γιορτή εδώ στο χωριό και να πω ότι σίγουρα δεν είναι θεοφάνεια, μια και αυτό που έχει στηθεί σήμερα εδώ στην περιοχή γίνεται τα θεοφάνεια. Είναι Οκτώβριος, είναι ηλιόλουστη ημέρα, πολύ καλή ημέρα και βρίσκομαι ειλικρινά, αισθάνομαι σαν να είμαι στο σπίτι μου. Και να ξεκινήσω εκπροσωπώντας, να το πω, όλο το χωριό, με τον κύριο Κάλια Παύλο, ο οποίος, κύριε Κάλια, σίγουρα εδώ αυτό που γίνεται σήμερα, γίνεται θεοφάνεια εδώ και πολλά πολλά χρόνια, έτσι. Από ό,τι θυμάμαι εγώ, πάντα γινότανε και γίνεται συνεχώς. Έχουμε τις 6, 7 και 8 του μηνός τα δρόμενα της Καλλιβρύσης που είναι η Μπαμπούγερη και Μπαμπούγερη. Ο παραδοσιακός γάμος σατυρικός της 8 του μηνός. Ο Μπαμπούγερος, η φορεσιά του είναι η προσωπίδα του, η οποία είναι τραγόμορφη και είναι διονυσιακή. Δείχνει τη δύναμη της ζωής. Η γούνα είναι η γυναικεία φορεσιά από πίσω, αν προσέξουμε τον Μπαμπούγερο, έχει μια καμπούρα. Αυτό θα έλεγα, σας διακόπτω και με συγχωρείτε γι' αυτό, ότι η περιγραφή που γίνεται από τον κύριο Κάλια είναι ακριβώς πίσω μας. Έχουμε πέντε δείγματα, να πω έτσι, πέντε δείγματα, ναι. Είναι η γριά γυναίκα η οποία έχει καρποφορήσει γύρω στους καλπούς και πλέον πάει προς την δύση της. Και ο ήχος του κουδουνιών, το χτύπημα του κουδουνιών είναι χτυπάμε τα κουδούνια για να ξυπνήσει η γη και να καρπίσει. Να βλαστήσει. Ωραία. Και ωραία. Να έχουμε καλές ευχές. Ωραία γιορτή. Και σίγουρα δεν κοιμάται κανείς, έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι το οποίο μου κάνει εντύπωση. Ότι μέχρι τις 9.30 εδώ στο χωριό ήμασταν μόνο εγώ και το συνεργείο. Οι υπόλοιποι ήταν στην εκκλησία και δεν υπήρχε περίπτωση να τους βγάλουμε πριν τελειώσει η λειτουργία. Εμένα προσωπικά αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Τώρα έτσι πρέπει να είναι στα χωριά. Εδώ. Να πηγαίνουν όλοι στην εκκλησία και όχι μόνο στα χωριά, βέβαια, και εδώ θα πρέπει να. Ναι, γιατί το διαχωρίζουμε αυτό. Είμαστε έτοιμοι για χορό, έτσι. Εμείς εδώ είμαστε έτοιμοι πάντως. Πάμε να ακούσουμε την κόρη Ελένη. Πάμε. Περισσότερα για το πώς φτιάχνονται τα τσαρούχια. Είμαστε έτοιμοι, Πέτρο! Είμαστε πανέτοιμοι. Έτοιμοι? Ναι, ναι. Νομίζω προχωράμε, ε. Για να μάθουμε πώς φτιάχνονται τα τσαρούχια και... Και η γούνια. 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 Τι είναι γούνια? Ναι, ναι. Θα μάθουμε σε λίγο, γιατί ούτε εγώ ξέρω προσωπικά. Α, ωραία, ωραία. Λοιπόν, καλημέρα. Να μου πείτε λίγο το ονοματάκι σας. Όχι. Το ονοματάκι σας. Σωτήρης. Κύριε Σωτήρη, να φτιάξουμε εδώ τσαρούχια, έτσι. Αυτό εδώ πόσο καιρό το φτιάχνετε, να ρωτήσω πόσα χρόνια φτιάχνετε τσαρούχια? 1939. Από το 1939. 39, μάλιστα. Λίγο πάνω το τσαρούχι και σιγά σιγά δείχνουμε πώς φτιάχνετε. Λοιπόν, να πούμε ότι είναι αυτά τα τσαρούχια τα οποία φοράνε τα παμπούγερα που είδαμε προηγουμένως στις στολές.
Και θα έχουμε δίπλα μας την κυρία επίσης που θα μας φτιάξει τη γούνια. Από το 39 είπαμε. Τι είναι η γούνια, ρώτησε την κυρία, τι είναι η γούνια. Έχω περιέργεια. Να έρθετε λίγο κοντά μου γιατί δεν μπορώ να μετακινηθώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ελάτε, καθίστε εδώ. Λοιπόν, αυτό είναι Σοφία μου, αυτό είναι Αλεξάνδρα και για τους υπόλοιπους που είναι εκεί στο στούντιο. Να πούμε δύο λόγια για το ύφασμα γενικά, πόσο καιρό φτιάχνετε αυτό και πόσο καιρό σας πάει για να φτιάξετε αυτό. Αυτή είναι η γούνια που φοράει ο μπαμπούγερος. Παλιά οι γιαγιάδες μας είχαν αργαλιούς και υφαίνανε τα υφάσματα, τα ράβανε έπειτα μόνες τους. Δεν τους έπαιρνε πάρα πολύ καιρό γιατί το κάναμε μεράκι και θέλανε όλοι να έχουν τη δικιά τους φορεσιά. Τώρα εμείς δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια και αναγκαζόμαστε, πηγαίνουμε, αγοράζουμε υφάσματα και καθόμαστε και τα ράβουμε μόνοι μας. Πόσο καιρό σας πηγαίνει για να ράψετε μία γούνια? Μία γούνια, ο καθένας που κάθεται και κάνει τη δικιά πόσο... του. Μία μέρα. Μία μέρα? Ωραία, και είμαστε τώρα στο τελείωμα, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Τώρα τελειώνουμε το ρέλι εδώ, τελειώνει η γούνια και θα είναι έτοιμη να. Να δούμε λίγο πάνω. Αυτό είναι Σοφία μου που ζήτησες. Γούνια, μάθαμε. Κάτσε. Δεν πειράζει, ναι. Να η μπαμπουγέρη. Αυτό που είναι όλοι περήφανοι εδώ στο χωριό, στην καλή βρύση της δράμας, είναι ότι είχαμε την ευκαιρία να δούμε τα μπαμπούγερα και στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτό μου είπα να το τονίσουμε και ήταν ιδιαίτερη συγκινητικό για όλους εδώ στο χωριό. Ναι, βέβαια. Στην τελετή έναρξης. Λοιπόν, στην τελετή έναρξης, ναι. Είμαστε λίγο προς το τέλος του χορευτικού και θα ήθελα να πούμε δύο λόγια με τους ιερείς εδώ της περιοχής, με τον Πάτερ Κωνσταντίνο και τον Πάτερ Μιχαήλ. Μιχαήλ. Δεν ξέρω αν μπορούμε κατά τη διάρκεια του χορευτικού, έτσι. Βεβαίως και μπορούμε. Λοιπόν, Πάτερ Κωνσταντίνο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία καταρχήν. Καταρχάς, εμείς σας ευχαριστούμε που ήρθε το κανάλι το Αλφα για να μας προβάλλει και να μας δουν παρακάτω. Πράγματι, απορώ πώς μας βρήκετε τόσο μακριά που είμαστε απομονωμένοι, αλλά εσείς σκαλίστε και μας βρίσκετε, μας ανακαλύπτετε. Λοιπόν, τι θέλετε να σας πω? Εγώ θέλω να μου πείτε με δύο λόγια εδώ στο χωριό, πόση κάτοικη αλήθεια είναι εδώ στην κρύα βρύση. Καλή βρύση. Καλή βρύση, ναι. Το νερό ήταν κρύο πάντως, έτσι. Το νερό ήταν κρύο. Λέγεται το όνομα πήρε από το καλό νερό που έχουμε από τις καλές βρύσεις και αυτό λέγεται και καλή βρύση. Το νερό αυτό που έρχεται, Πέτρο. Ήμασταν πάρα πολύ. Το νερό από πού έρχεται, Πάτερ? Το νερό από πάνω από τις πηγές στο βουνό, από το Μενίκιον Όρος. Ήμασταν πάρα πολύ, περίπου κανένα 2.000. Αλλά έχουν φύγει πάρα πολλοί άλλοι, Γερμανία, άλλοι Αθήνα, Θεσσαλονίκη κλπ. Έχει συρρυκνωθεί σχεδόν το χωριό, εντός όμως είμαστε πάλι 800 κάτι. Όταν γίνεται στις εκλογές, έρχονται και άλλοι εκεί πέρα και γινόμαστε πάρα πολύ. Είχαμε πάρα πολλά παιδιά. Για να φανταστείτε, όταν ξεκινούσαμε να πάμε μια εκδρομή, ήσαμε 500 μέτρα ήταν η προστέλα και πίσω οι άλλοι ακολουθούσαν. Τόσο πολλά. Και τώρα μείναμε μόνο με 60 παιδιά. Εγώ θέλω να μου πείτε κάτι, έχω ακούσει για κάποια περιοχή εδώ πίσω, ένα βουνό, για κάποια αγριάλογα που δεν υπάρχουν πουθενά σχεδόν αλλού. Τα αγριάλογα αυτά είναι εδώ πίσω. Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω υπόψη μου, διότι δεν είμαι κυνηγός να είμαι γνώσης, να πάω στα βουνά κτλ. Αλλά έτσι λέγανε ότι είχαν αφήσει κάτι άλλο και πολλαπλασιαστήκε και υπάρχουν τα άλογα αυτά, τα οποία είναι αδάμαστα φυσικά. Να περάσω τώρα στον Πάτερ Μιχαήλ και να το ρωτήσω για κάτι άλλο που έχω ακούσει εδώ. Με το θόρυβο αυτό που ακούμε. Τους κάνουν νόημα, Πάτερ, να σταματήσουν. Τους έχουν ακούσει. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι. Έχω ακούσει ότι γύρω στις 11 η ώρα με 12 θα μαζευτείτε όλοι στην πλατεία την καινούρια για ουζάκι, για τσίπουρο. Αυτό πόση ώρα διάρκει περίπου? Αυτό ανάλογα. Πίνουμε ένα δύο ποτήρια. Φυσικά βέβαια θα πιούμε δύο ποτήρια. Όλη την ημέρα. Καμιά μισή ωρίτσα. Έρχονται αρκετοί ξένοι εδώ στον τόπο την περίοδο που γίνονται αυτές οι γιορτές, τα θεοφάνεια. Έρχονται από περίοδο από όλα. Τα μέρα έρχονται πολλοί κόσμοι που έλεγε ο Πάτερ Κωνσταντίνος, ερχόταν πάρα πολύ πριν. Ενώ τώρα λυπηθεύονται. Πέτρο μου! Η παράδοση δίνεται στους νέους, ναι Σοφία μου. Πρέπει να κλείσουμε δυστυχώς. Η παράδοση γίνεται. Βεβαίως. Θέλω να ευχαριστήσω εκ μέρους μας. Αυτό σίγουρα σας ικανοποιεί και εσάς, έτσι. Ικανοποιεί, λέει, ευχαριστημένοι είμαστε. Ευχαρίστησε τον Πάτερ Μιχαήλ και τον Πάτερ Κωνσταντίνο και όλους τους κατοίκους στο χωριού. Λοιπόν, τις ευχαριστίες έχετε από το στούτιο. Ναι, Σοφία μου, σε ακούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό που στήσατε για μας. Και τι να πω, ζηλεύουμε που δεν είμαστε εκεί. Το νερό, Πέτρο, μην ξεχάσεις. 16. Δεν θα το ξεχάσω, πάρτε με τηλέφωνο. Εγώ απολογίζω να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη. Να είστε καλά, να περάσετε καλά. Φιλιά. Γεια σας, γεια.